Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαρτίου και για να δούμε τι γίνεται στον υποανέγερση ναό μας. Λοιπόν, από ένα τρυπάτο δείχνουμε την 21, στην οποία συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι εργασίες για να γίνει ειδωκός στέψης και σιγά σιγά αυτό γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η επισήμων. Στο κέντρο του γηπέδου κάποιοι φτιάχνουν καλούπια, σίδερα κτλ. Μπλε καπελάκι δεν βλέπω, δηλαδή σίδερα, και προχωράω. Εδώ είναι ο πυλώνας, ο οποίος και αυτός γίνεται με εντατικούς ρυθμούς. Καλούπια έχουν μπει, πέφτει πετό και προχωράει. Απλά, λοιπόν, και προχωράω κι εγώ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο τρυπάτο, το οποίο βλέπουμε το βαθύ υπόγειο απέναντι τη θύρα 21 και όσο μπορούμε βλέπουμε και λίγο την επισήμων, μια χαρά. Ακριβώς απέναντι τώρα η κεντρική εξέδρα, η οποία συνεχίζεται κανονικά και περιμένει τη σειρά της για κερκίδες. Εδώ είναι ο τέταρτος υποανέγερση πυλώνας, ο οποίος, όπως βλέπουμε, προχωράει κανονικά. Τον είδαμε πριν ότι έχουν μπει τα καλούπια και εδώ κάτω είναι το σύστημα το οποίο θα γίνει είσοδος-έξοδος. Ωραία. Λοιπόν, και ένα βίντεο υπερυψωμένο. Να δούμε εδώ πέρα το βαθύ υπόγειο, το οποίο αυτή τη στιγμή σιδερώνεται. Έχει πέσει το πετοφόρμ, έτσι, γύρω γύρω έχει σίδερα. Εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι με σιδεράδες οι οποίες σιδερώνουν, οι οποίοι σιδερώνουν. Λοιπόν, πάμε. Νότιο πέταλο εδώ, το οποίο και αυτό γίνεται με γοργούς ρυθμούς. Λοιπόν, κεντρική εξέδρα. Όπως και χτες, έτσι και σήμερα οι εργασίες. Εδώ αυτό μένει να σκαφτεί, να φύγει όλο. Γίνονται στο νότιο κομμάτι, έτσι. Αντιθέτως στο βόρειο, λίγα πράγματα έως καθόλου. Δηλαδή, τα λίγα πράγματα μάλλον είναι ότι φτιάχνουν πάνω το ειδοκόστρε στέψης. Λοιπόν, δεν είναι και λίγα, μια χαρά είναι. Εδώ είναι η κεντρική των επισήμων. Ωραία. Και ο νότιο δυτικός πυλώνας λοιπόν, ας το πάμε μία την αρχή. Ωραία. Και εδώ είναι ο πυλώνας, ο οποίος, είπαμε, πέσαν τα καλούπια και προχωράμε κανονικά. Γίνεται, χάσαμε, κάναμε ένα gap, σούπερ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά από εδώ, προχωράμε για να κάνω μια πλήρη περιστροφή του γηπέδου.
η σημαία μας σχηματίζει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το νότιο πέταλο. Έτσι. Καλούπια από κάτω, αλλά γενικά έχουν πέσει, προχωρήσει αρκετά τα πετά. Λοιπόν. Και πάλι νότιο πέταλο από ένα τρυπάτο. Νότιο πέταλο και κεντρική εξέδρα, πίσω μέρος. Πάντα. Προχωράω προς τα βόρεια και τη θύρα 21. Εδώ σηκώνεται ώστε να φτάσει στην κεντρική δίπλα και προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο υποδιαμόρφωση χώρος με τις σωλήνες για τα όμβρια ύδατα πίσω από τον βορειοδυτικό πυλώνα και βλέπουμε και εδώ πέρα μία μπουλντόζα, έναν οδοστρωτήρα του γάλακτος ο οποίος στρώνει το χώρο εδώ πέρα, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Υπάρχει μία μπουλντόζα του γάλακτος. Εδώ ακόμα, σε γενικές γραμμές, όλο αυτό το τμήμα εκεί πέρα θα φύγει και θα γίνει σκαλωτό, σκαλάτο. Το πιάσα το προηγούμενο. Λοιπόν, και προχωράω. Λοιπόν, και από εδώ κάποιο πλάνο. Εδώ βλέπουμε τα αυλάκια που έχουν γίνει για να μπουν στις σωλήνες λογικά. Λοιπόν, και εδώ έχει αυλάκια, οπότε εδώ θα μπουν, είπαμε, σωλήνες για τα όμβρια ύδατα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εργάζονται και τα φτιάχνουν, μια χαρά. Και προχωράμε και πιο πέρα. Λοιπόν, πίσω μέρος της θύρας 21 και ανοίγω λίγο το πλάνο. Εδώ είναι το πέταλο το οποίο έχουν φύγει στους κάτω ροφ, στα στηρίγματα και παραστηρίγματα. Εδώ υπάρχουν, αλλά και αυτό είναι θέμα χρόνου. Ωραία. Τώρα πάμε στο πίσω μέρος της 21 που, όπως είπαμε, δεν έχει στηρίγματα, δηλαδή καλούπια κτλ. Και εδώ βρήκα κάποιους φίλους, θα κάνω ένα διάλειμμα και θα συνεχίσω σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, είμαι πίσω από τη θύρα 21 και βλέπω το ειδοκό στρέψεις, όπως λέτε το λέτε. Έχω εδώ ένα φίλο, ο οποίος, να μας πει και αυτός, να μην τα λέω εγώ συνέχεια. Καλημέρα, παλικάρια, γνωστοί και άγνωστοι. Σωστό και αυτό.
Οι πιο πολλοί είναι άγνωστοι, που να τους ξέρεις κιόλους, χαμός γίνεται. Όπως βλέπετε κοντεύει να τελειώσει ο δοκός. Στέψεις, ωραία, στέφεται η δούλη του Θεού και ο δούλος του Θεού. Μπράβο, ακριβώς. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό. Και ωραία. Τελειώνοντας αυτό το κομμάτι εδώ, ναι. Πάμε μετά στο διπλανό, από το δίπλα από τον πυλώνα. Μάλιστα. Και καλή Δευτέρα να περιμένετε εξέδωση. Θα συνεχίσει να κλείσει. Δευτέρα του Ευαγγελισμού θα δουλέψουν, λες εσύ. Θεωρώ όχι Δευτέρα. Δευτέρα, άρα Τρίτη. Ναι. Ωραία. Ναι. Από Τρίτη να περιμένουμε εξέδρες. Το έχω πει και εγώ αυτό και εγώ έλεγα Δευτέρα, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι Δευτέρα είναι του Ευαγγελισμού, οπότε λογικά δεν θα έχει. Όπως δείχνω εδώ πέρα μέσα, μου θυμίζει έντονα τη σκεπαστή. Λοιπόν, εντάξει. Κάποιες ομοιότητες μεγάλες υπάρχουν, προχωράμε. Και επίσης τώρα που τελειώσανε οι δοκοί στέψεις. Μάλιστα. Στον πυλώνα νούμερο 2 θα αρχίσει σιγά σιγά. Συγγνώμη, όταν λες πυλώνα νούμερο 2 λέμε για το βορειοδυτικό. Τον δεξιό, ναι, όπως βλέπουμε από το πίσω. Όπως βλέπουμε εμείς τώρα εδώ. Βορειοδυτικά, μπράβο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα αρχίσει το ξύλωμα και θα γίνει όπως έχει γίνει 21 εδώ, κούκλα. Δηλαδή με λιγομένη, θα καθαρίσει τα πάντα. Α, ωραία. Μπράβο. Αυτό είναι σοβαρό. Να σε ρωτήσω, ξέρεις κάτι σχετικά με τον τέταρτο υποανέγερση πυλώνα. Είχα μια πληροφορία ότι 5 Απριλίου θα είναι έτοιμος, αλλά κάπως δεν μου βγαίνουν τα μαρκαρίσματα λίγο. Ναι, κοίταξε τώρα. Κάθε 4 μέρες περίπου. Περίπου, ναι. 3 με 4 μέρες. Σηκώνεται και ένα πάτωμα. Ωραία. Για να μπει το πρώτο ένθετο. Από εδώ που βρισκόμαστε τώρα, θέλει άλλους 3 ορόφους. Ωραία. 3-3-9 δηλαδή, 3-4-12. Α, μπράβο. Δηλαδή, εγώ υπολογίζω και πολλαπλασιασμό. 15 του Απρίλη, περίπου, ωραία. Να βρισκόμαστε στο τελευταίο ένθετο. Με λίγα λόγια, μετά πρέπει να έρθει και το κόλπο εκεί πέρα, όπως θα λέμε, εκεί που στηρίζει, λαπάτσες, παραλαπάτσες κτλ. Ο γερανός. Να σηκώσει να βάλει το μεγάλο ένθετο των 17,5 τόνων που λέμε. Αυτό, ναι. Ωραία. Και μετά μένει το ταρατσάκι 30 πόντους. Μια χαρά. Με λίγα λόγια, αντί για 5 του μηνός, άντε να πάει 15 έτσι, με 20 του μηνός. Ακριβώς. Ωραία. No problem. Προχωράμε. Και έχω μια απορία την οποία θα μου λύσει ο φίλος εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν τα σίδερα από κάτω. Για πάμε, αρχηγέ. Γιατί λοιπόν, εμείς εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε, τα ξύλα εδώ εξέχουν του γηπέδου. Ωραία. Πού κρατιούνται αυτά τα ξύλα, κρατιούνται στους πύργους, αλλά ο πύργος κάθεται στο δοκάρι από κάτω. Μάλιστα. Βγάζοντας όταν λοιπόν... Περίμενε. Όταν λες πύργους, γιατί εγώ θυμάμαι και στο σκάκι που είχαμε τους πύργους, τα σίδερα, τις καλωσιές. Μπράβο, ωραία. Άλλα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εάν βγάλουμε αυτά, θα πέσει το από πάνω. Γιατί το από πάνω κρατιέται στο από κάτω. Φαίνεται. Εντάξει, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Όταν τελειώσει ο δοκός, ξεκινάμε και ξεκαλουπώνουμε από πάνω προς τα κάτω. Μάλιστα, πολύ χρήσιμη πληροφορία και να ρωτήσω, αυτά τα κίτρινα που εγώ τα λέω καλούπια, τα λες και εσύ καλούπια? Τα κίτρινα που μπαίνουν κάτω από το... Με το φόρουμ. Ναι, από εκεί που θα πέσει το τσιμέντο. Ναι, για πες μας. Αυτά είναι μηχανικά, έτσι, και τα λένε λατάκια. Λατάκια. Και τι ρόλο παίζουν τα λατάκια να στηρίζουν όλη η κατάσταση, φαντάζομαι. Στηρίζουν βέβαια, στηρίζουν τον πετοφόρο. Α, άρα καλούπια, σαν να λέμε. Εντάξει, αντί να βάλεις ένα... Χοντρικά. Αντί να βάλεις ένα πλαϊνό αυτό που είναι και βαρύ, βάζεις το πετοφόρο το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Μάλιστα. Και κάθεται απάνω στα λατάκια. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα φουγάρα του Τιτανικού που περιμένουν για να στηρίξουν εδώ πέρα το... Ένα λεπτό να δείξω το κόλπο εδώ πέρα όταν θα χρειαστεί. Λοιπόν, ωραία. Και εδώ βλέπουμε το κόλπο το οποίο και εδώ πέρα θα γίνει η δοκό τέψης όταν και εφόσον έρθει η σειρά της, ενώ στην επισήμωνα από πάνω είναι ήδη φτιαγμένη. Ωραία. Ναι. Έχουν έρθει τα σίδερα τα πρώτα. Όταν λες σίδερα, έχουν έρθει. Αυτά είναι. Το σίδερο. Το
οποίο είναι εσωτερικά έτσι του δοκαριού, ρε παιδί μου. Α, τα σίδερα, ναι, ναι, ναι. Ενώ από εκεί έχουν μπει από εκεί τα σίδερα κανονικά, έχουν τοποθετηθεί. Εδώ έχουν, είναι υπό τοποθέτηση. Και εδώ βλέπουμε τις δύο κολόνες, ναι, ναι, που έχουν απάνω, εάν βλέπουμε τις λαπάτσες, στο οποίο θα πατήσει, δεν θα βρεθεί, θα πατήσει το σκέπαστο. Μία κολόνα, δύο. Όπου βλέπεις και υπάρχουν αυτές οι λαπάτσες, εκεί... Περίμενε, λαπάτσα ποια λες, για δείξτε μου για να τη δείξω. Αυτή που είναι πάνω στην κολόνα. Αυτή, α, δηλαδή, αυτό εδώ το κόλπο εκεί πέρα το περίεργο. Αυτό είναι ένα σίδερο. Έλα να το δεις λίγο μέσα από την οθόνη να μου βεβαιώσεις ότι αυτό εδώ. Αυτό, μπράβο, μπράβο. Μα, ωραία. Ένα λοιπόν, εδώ και ένα... Και ένα και... λίγο πιο πέρα. Ωραία, μια χαρά. Και εκτός από πάνω από το κόλπο εκεί το πάνω που έχει το τέτοιο, έτσι, έχουμε και, θα έχει και στιδωκό στέψεις όπως έχω πει και εγώ, αλλά φανταζόμουν, τώρα τα έχουμε πιο οργανωμένα. Να σε ρωτήσω, αυτό εκεί που είναι σαν εικόνισμα που θα βάζουμε καμιά τέτοια στο πυλώνα κάτω εκεί πέρα. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό εδώ λες. Ναι, ναι, που κάνει εσοχή μάλλον. Εσοχή. Εσοχή, αυτό ναι. Θα φωτίζεται και θα είναι μια ομορφιά. Θα φωτίζεται. Α, εκεί θα βάλουμε τα καντήλια μας και τις δάδες μας. Έτσι. Μια χαρά. Καλά είπα εγώ για, πώς το λένε αυτό, για εικόνα, αλλά θα φωτίζεται. Μάλιστα, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το άλσος. Και τι είναι αυτό, τα κουνούπια? Ναι, τι έχετε να μου πείτε? Τι? Ω, θα σας μαλώσω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πέστε το εσείς. Ναι, κάπως να το πω, θα το πείτε. Λοιπόν, ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει μαϊμού φαίνεται ο κόλος της. Τι κόλπο είναι αυτό, πόσο σκεφτήκατε? Και για ποιον το λέτε? Φύγανε. Πάλι με το ένιγμα θα μείνουμε σήμερα. Πω... Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρημα τα κουνούπια, χάλια. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, από αυτό το ωραίο το μπετάτο, δηλαδή ανάμεσα στα μπετά, μπορούμε να δούμε την 21, μέρος της 21, στο οποίο, όπως είπα, λείπουν κάποιες λίγες κερκίδες, οι οποίες αναμένεται από Δευτέρα να γίνει, Τρίτη μάλλον για την ακρίβεια, να γίνει μια παρέλαση κερκίδων εννοώ, και όχι στρατιωτική, και να συμπληρωθούν και αυτές. Λοιπόν, στο βάθος βλέπουμε τον νότιο πέταλο από την μπροστινή μεριά, από πάνω η σημαία κυματίζει. Ωραία. Και κάπου εδώ, και κάνοντας μια πλήρη περιστροφή του γηπέδου μας, θα κλείσω το βίντεο. Ελπίζω να το χαρήκατε όπως και εγώ, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά. Αγωνιστική δράση ποδοσφαιρική δεν έχουμε, λόγω της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ παίζουμε σε κάποιο νησί μου διαφεύγει, τέλος πάντων. Λίμνο. Λίμνο λέει ο φίλος εδώ πέρα. Να, είδες, καλύτερα να πηγαίνεις 2-2, άμα δεν το ξέρει ένας, το ξέρει ο άλλος. Λοιπόν, μια χαρά. Στον ύφεστο, ωραία. Και, με τη Μπάμπερκ, μόνο όσοι είναι άρρωστοι και μόνο όσοι εργάζονται έχουν σοβαρή δικαιολογία. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να δώσουν το παρόν. Πρέπει να δώσουν το παρόν, πρέπει να δώσουμε το παρόν, και είναι 3 Απριλίου, μετά έχουμε το μάτς με τη Λαμία για τον ημιτελικό. Λοιπόν, πακετάκι και τα δύο μάτς, έτσι, ουρλιάζουμε και στα δύο μάτς για να σπρώξουμε τις ομάδες μας, την μπασκετική στο Final Four και την ποδοσφαιρική στο τελικό κυπέλλου. Λοιπόν, ωραία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είμαστε όλοι μέσα. Λοιπόν, όποιος έχει δικαιολογίες αρχίζει και γράφει αυτά που βλέπω τα περίεργα εκεί στο ίντερνετ, και τέλος πάντων δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, αντί να είμαστε όλοι ενωμένοι και να είμαστε με την ομάδα, μας θέλει το ένα, μας θέλει το άλλο. Και τον Μπερναμπέο δυνητικά να μας δίνανε, πάλι θα βρίσκαμε κάτι να πούμε. Λοιπόν, αυτή η φαγωμάρα και αυτή η αναταραχή που γίνεται, ανεξάρτητα τι γίνεται μόνο σε εμάς, είναι απαράδεκτη, είναι διχαστική και πρέπει να σταματήσει. Δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά εγώ το αναφέρω έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ. Λοιπόν, και ένα συμπληρωματικό για να δείξω εδώ ότι έχει έρθει γερανός για να σηκώσει τα κόλπα αυτά.
τις σωλήνες για να τοποθετηθούν κάτω. Λοιπόν, τέλος, κλείσαμε. Μια ζωή. Come on.